Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας, τον κύριο Χρήστο Ανδρέου, να δούμε όλα τα θέματα γύρω από το αστυνομικό δελτίο. Καλή σας ημέρα. Κύριε Ανδρέου, καλή σας ημέρα. Μας ακούτε? Ελάχιστα σας ακούω. Να κάνουμε αρχή, κύριε Ανδρέου, με τα νεότερα, αν υπάρχουν αναφορικά με τον εντοπισμό του νεκρού εμβρίου σε πλαστική σακούλα που ήταν πρόχειρα θαμμένο στο κημητήριο Παραλιμνίου. Τι δείχνουν οι πρώτες εξετάσεις της αστυνομίας, πού στρέφονται οι έρευνες των αρχών? Ναι, είμαστε στα πολύ αρχικά στάδια. Όπως έγινε γνωστό, εντοπίστηκε χθες στο κημητήριο Παραλιμνίου στο συγκεκριμένο έμβριο, το οποίο έχει παραλυφθεί από την αστυνομία. Μετά από συνεννόηση και με τους ιατροδικαστές, αναμένεται να γίνουν κάποιες εξετάσεις σήμερα, ώστε να μπορέσουμε να διαπιστώσουμε ακριβώς τι έχει συμβεί. Είμαστε στα πολύ αρχικά στάδια. Δεν υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή προς δημοσιοποίηση. Η εγκληματική ενέργεια έχει αποκλειστεί, σωστά? Διερευνούνται όλα τα ενδεχόμενα. Οι πρώτες ενδείξεις όμως αποκλείουν το ενδεχόμενο αυτό. Ωραία, να περάσουμε τώρα στα υπόλοιπα θέματα. Εξυγχρονίζονται διαδικασίες για έκδοση ενταλμάτων. Τι αλλάζει με την διαδικασία, να δώσουμε αναλυτικά τις αλλαγές? Ναι, λόγω και των κατά καιρό που διαπιστώνονται κάποιες αποφάσεις του ανώτατου δικαστηρίου σχετικά με εντάλματα ερεύνης και σύλληψης, τα οποία αποτείνεται η αστυνομία προς τα επαρχιακά δικαστήρια. Έχει αποφασιστεί σε συνεργασία και με την νομική υπηρεσία, μετά από συνεννόηση του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα και του Αρχηγού Αστυνομίας, όπως γίνει μια επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από νομικούς της νομικής υπηρεσίας αλλά και αξιωματικούς της αστυνομίας, όπου θα μελετηθούν όλα αυτά τα περιστατικά, όλα αυτά τα εντάλματα τα οποία έχουν εντοπιστεί ότι είναι προβληματικά ή υπήρξαν κάποια λάθη, ώστε να μπορέσουμε να υπάρξουν κάποιες κατευθυντήρες γραμμές προς τους ανακριτές οι οποίοι εκδίδουν τέτοια εντάλματα. Πάντοτε στις κατευθυντήρες γραμμές, οι οποίες βλέπουμε από τις αποφάσεις του ανώτατου δικαστηρίου, οι οποίες είναι αποτελεί νομολογία για μας όσον αφορά τέτοια θέματα. Να διευκρινίσω όμως ότι η αστυνομία καθημερινά αποτείνεται στα επαρχιακά δικαστήρια για τέτοια εντάλματα σύλληψης και έρευνας. Εκδίδονται πάρα πολλά τέτοια εντάλματα. Υπάρχουν αυτές οι μεμονωμένες περιπτώσεις όπου έχουν εντοπιστεί και έχουν αποφασιστεί από το ανώτατο δικαστήριο ότι υπήρξαν αυτά τα λάθη. Γι' αυτό και εμείς έχουμε προχωρήσει σε αυτή την επιτροπή στη συνεργασία, όπως έχουμε πει, με την νομική υπηρεσία, για να μην επαναλαμβάνονται τέτοια φαινόμενα και να μπορέσουμε να αυτοβελτιωθούμε. Να σταθούμε λίγο στα λάθη και στις παραλήψεις. Με αφορμή την πρόσφατη υπόθεση Γιολίτη και το parody account στο Twitter, προέκυψε αυτή η αλλαγή στην διαδικασία? Ναι, να διευκρινίσουμε κάτι. Όταν αναφερόμουν σε λάθη και παραλήψεις, μιλούσα για τα εντάλματα τα οποία προφανώς υπήρξαν κάποια λάθη, όπως τυπικά λάθη και όχι ουσίας. Όπως για παράδειγμα, υπήρξαν αναγραφές άρθρων νομοθεσιών, οι οποίοι ενδεχομένως ήταν λαθασμένες, ή κάποιες ώρες προφανώς δεν αναγράφονταν σωστά λόγω και της πίεσης του χρόνου από τους ανακριτές, οι οποίοι καλούνται να εκδώσουν τέτοια εντάλματα. Όσον αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση, Δεν πιστεύουμε ότι έχει γίνει κάποιο λάθος. Το ανώτατο δικαστήριο είχε αναφερθεί στην απόφαση του δικαστηρίου και αυτό δικάζεται ενώπιον του ανωτάτου. Η απόφαση των δικαστηρίων και όχι οι αναφορές της αστυνομίας. Η αστυνομία, όσον αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση, είχε στην κατοχή της μαρτυρία μία πληροφορία όσον αφορά το συγκεκριμένο πρόσωπο. Καθηκόντως η αστυνομία αποτάθηκε ενώπιον επαρχιακού δικαστή και είχε αποφασίσει το δικαστήριο στη διακριτική του ευχέρεια ότι υπήρχε εύλογη βάση για υποψία ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο, συγκεκριμένος χώρος ενδεχομένως να αποκριβόταν κάτι το οποίο θα αποτελούσε τεκμήριο προς τη στοιχειοθέτηση υπόθεσης. Και αυτό έγινε. Να εξηγήσουμε λίγο πώς είναι η ολή διαδικασία που μπαίνει η αστυνομία στο σπίτι ενός πολίτη που θεωρείται από κάποια μαρτυρία ως ύποπτος εντός εισαγωγικών. Μπορεί δηλαδή να έρθετε στο δικό μου το σπίτι, για παράδειγμα, και να ελέγξετε για οποιοδήποτε λόγο που στην τελική μπορεί να μην έχω και καμία σχέση. Ναι, σε πολλές περιπτώσεις εντάλματα ερεύνης, γιατί μόνο κατόπιν δικαστικών ενταλμάτων. Καταρχήν να διευκρινίσουμε ότι μόνο σε τρεις περιπτώσεις μπορεί η αστυνομία να εισέλθει σε κατοικία. Η κατοικία βάσει του συντάγματος είναι παραβίαστη. Η πρώτη περίπτωση είναι δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων έρευνας, τα οποία εκδίδονται από επαρχιακά δικαστήρια.
Η δεύτερη περίπτωση είναι σε περίπτωση που ο ίδιος ιδιοκτήτης συγκατατίθεται και δίνει τη συγκατάθεση του στο αρμόδιο όργανο ώστε να εισέλθει στην κατοικία του. Και η τρίτη περίπτωση είναι σε κατάσταση ανάγκης, όπου οποιοδήποτε πρόσωπο κινδυνεύει και αναγκαστικά γίνεται είσοδος της αστυνομίας για να διασωθεί μια ανθρώπινη ζωή. Αναφερόμενο στο πρώτο συστατικό που αναφέρομαστε στα εντάλματα, σε όλες τις περιπτώσεις, επαναλαμβάνω, σε όλες τις περιπτώσεις, γι' αυτό είχα πει προηγουμένα ότι η αστυνομία εκδίδει καθημερινά τέτοια εντάλματα. Mm-hmm. Λοιπόν, σε όλες τις περιπτώσεις που γίνεται τέτοια καταγγελία από οποιοδήποτε πολίτη για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα, για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα, στο οποίο αναζητούνται κάποια τεκμήρια ώστε να μπορέσουν να στοιχειοθετήσουν κάποια αδικήματα τα οποία διερευνούνται. Γίνεται ένορκη δήλωση ενώπιον επαρχιακού δικαστή. Σε αυτή την ένορκη δήλωση αναγράφονται τα γεγονότα, η καταγγελία και οι λόγοι γιατί πιστεύετε ότι σε συγκεκριμένο χώρο, είτε αυτή πρόκειται για κατοικία είτε για άλλο χώρο, υπάρχει προφανώς κάποιο αντικείμενο το οποίο θα αποτελέσει αντικείμενο ως τεκμήριο για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν εντοπιστεί τεκμήρια, δεν έχουν παραλυφθεί οτιδήποτε. Σε αρκετές άλλες περιπτώσεις έχουν εντοπιστεί τεκμήρια και βάσει αυτών των τεκμηρίων υπήρξε και καταδίκη ενώπιον δικαστηρίων. Με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί η αστυνομία βάσει της ποινικής δικονομίας. Το ποινικό μας σύστημα είναι τέτοιο και κάτω από αυτές τις περιστάσεις εμείς εργαζόμαστε. Επανέρχομαι λίγο στην υπόθεση με το Parity Account να διευκρινίσουμε ότι αυτή η υπόθεση τελείωσε δηλαδή. Έχει ολοκληρωθεί. Κοιτάξτε, παρά το γεγονός ότι η ίδια υπουργός έχει δηλώσει ότι δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη, εμείς καθηκόντως πρέπει να ολοκληρώσουμε τις έρευνες και στη συνέχεια θα σταλεί ο φάκελος στην νομική υπηρεσία για να δοθούν οι ανάλογες οδηγίες. Αντιλαμβάνεστε ότι η αστυνομία δεν μπορεί να σταματήσει οποιαδήποτε έρευνα. Θα γίνει μια εισήγηση βάσει και της πρόθεσης της ίδιας της υπουργού. Η αστυνομία προτίθεται να απολογηθεί στην ιδιοκτήτρια της οικίας. Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα απολογίας. Εμείς, επαναλαμβάνω ότι καθηκόντως είχαμε μεταβεί. Ο τρόπος που το αναφέρεστε πιθανόν να δείχνει ότι κάπου έγινε κάποιο λάθος. Η αστυνομία δεν ενήργησε λαθασμένα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Επαναλαμβάνω, καθηκόντως εξασφαλίστηκε το δικαστικό ένταλμα. Βάσει του δικαστικού εντάλματος οδηγηθήκαμε στη συγκεκριμένη κατοικία. Τώρα για κάποιους λόγους που τα νόματα το είχε θεωρήσει ότι το δικαστήριο ενήργησε καθυπέρβαση των καθηκόντων του, αυτό είναι σεβαστό και όπως είναι γνωστό η απόφαση αυτή είναι απόλυτα αποδεκτή. Αλλάζουμε κεφάλαιο και πάμε στις παράνομες στοιχηματικές δραστηριότητες. Είχαμε την καταγγελία του Προέδρου της Ολυμπιάδας Λιμπιών για την χειραγώγηση αγώνων και τις παράνομες στοιχηματικές δραστηριότητες. Πού βρίσκονται οι έρευνες για αυτό το θέμα και ποιες οι διαδικασίες? Οι συγκεκριμένες εξετάσεις έχουν ήδη ξεκινήσει και μετά από οδηγίες που έχει δώσει προς την αστυνομία ο Γενικός Εισαγγελέας. Έχουμε έρθει σε επαφή με τον ποδοσφαιρικό παράγοντα, όπου εντός των ημερών, ενδεχομένως και σήμερα ακόμα, να προχωρήσουμε στη λήψη κατάθεσης από το συγκεκριμένο πρόσωπο. Όποια μαρτυρία, όποια γεγονότα θα αναφερθούν, εμείς θα προχωρήσουμε βάσει αυτής της καταγγελίας για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τέτοια τεκμήρια, τέτοια μαρτυρία, ώστε να διαπιστώσουμε αν προκύπτει οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα από οποιοδήποτε πρόσωπο. Ωραία. Τώρα, τι γίνεται με παλαιότερες υποθέσεις, με συγχωρείτε, για καταγγελίες για στημένους αγώνες, όπως για παράδειγμα η υπόθεση Λαρένα. Υπάρχουν κάποιες εξελίξεις? Σίγουρα, η υπόθεση διερευνάται. Όπως έχουμε πει, υπάρχουν κάποιες αντικειμενικές δυσκολίες, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι μεγάλο μέρος της μαρτυρίας η οποία αναζητείται βρίσκεται στο εξωτερικό. Έχουν γίνει δικαστικές συνδρομές και έχει ζητηθεί από τις αρχές των Ισπανικών αρχών, όπως μας δώσουν κάποια δεδομένα. Ήδη έχουν απαντήσει σε κάποια από αυτά και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο στάδιο της αξιολόγησης της μαρτυρίας αυτής. Και ενδεχομένως το επόμενο χρονικό διάστημα θα ενδεχομένως να ολοκληρωθούν αυτές οι εξετάσεις, θα οδηγηθούν ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα για να διαπιστωθεί επίσης τα δικήματα τα οποία ενδεχομένως προκύπτουν. Να περάσουμε τώρα στο θέμα της σεξουαλικής παρενόχλησης που θορύβει σε αθλητισμό, πολιτισμό. Τι γίνεται με το θέμα των καταγγελιών από αθλήτριες, κυρία Ανδρεού, για σεξουαλική παρενόχληση? Να περιμένουμε εξελίξεις? Ναι, τέτοια φύσεως αδικήματα μας απασχολούν έντονα ως αστυνομία. Είμαστε πάρα πολύ ευαισθητοποιημένοι, γι' αυτό και έχουν συσταθεί
σχεδόν σε όλες τις πόλεις και αναμένεται να συσταθούν και νέα κλιμάκια που να διερευνούν τέτοια φύσεως αδικήματα, ειδικά έμφυλης βίας, βίας στην οικογένεια, αλλά και βίας που αφορούν σεξουαλικές κακοποιήσεις. Ναι, οι υποθέσεις βρίσκονται υπό διερεύνηση, έχουν ληφθεί αρκετές καταθέσεις. Κάποιες από τις υποθέσεις αυτές και για τη συγκεκριμένη για την οποία έχετε αναφερθεί βρίσκεται σε πολύ προχωρημένο στάδιο. Αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του προσεχούν ημερών, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα τι ακριβώς έχει συμβεί. Και στη συνέχεια, οι υποθέσεις αυτές θα σταλούν στην νομική υπηρεσία για να συζητήσουμε ακριβώς με την νομική υπηρεσία συγγνώμη, τι ακριβώς θα ακολουθήσει και πώς θα συνεχιστούν οι εξετάσεις ή αν θα υπάρξει οποιαδήποτε υπόθεση ενώπιον δικαστηρίου. Ήρθαν και άλλες καταγγελίες κοντά σας, κύριε Ανδρέου, είτε από το χώρο του αθλητισμού, είτε από το χώρο του πολιτισμού. Ναι, υπήρξαν και άλλες καταγγελίες, οι οποίες επίσης διερευνώνται από εξειδικευμένα μέλη της αστυνομίας, όπως έχω πει και προηγούμενα, και καλούμε και οποιοδήποτε ή οποιανδήποτε έχει υποστεί τέτοιας φύσεως σεξουαλικής ή άλλης βίας να προσέλθει στην αστυνομία για να μπορέσουμε να διερευνήσουμε και οι δράστες να οδηγηθούν ενώπιον δικαστηρίου. Καταγγελίες που αφορούν ενήλικες ή ανήλικους. Κοιτάξτε, υπάρχουν διάφορες καταγγελίες. Υπάρχουν και καταγγελίες οι οποίες αφορούν ενήλικα πρόσωπα. Υπάρχουν και καταγγελίες που αφορούν ανήλικα πρόσωπα τη δεδομένη στιγμή η οποία έγινε το περιστατικό. Μάλιστα. Και όσο αφορά τις παραβιάσεις των μέτρων, το τελευταίο 24ωρο για την παραβιάσεις των μέτρων για την πανδημία, ναι, πόσες καταγγελίες είχαμε. Οι έλεγχοι συνεχίζονται με αυξημένους ρυθμούς και εντατικούς ρυθμούς, μπορώ να πω, όσον αφορά τα θέματα αυτά. Την τελευταία εβδομάδα έχουν δοθεί οδηγίες και σε άλλα 75 μέλη, τα οποία έχουν στελεχώσει αυτή την ειδική μονάδα, η οποία βρίσκεται ακριβώς για τον έλεγχο αυτών των μέτρων. Το τελευταίο 24ωρο έχουν γίνει 13.500 περίπου έλεγχοι σε πανκύπρια βάση. Έχουν προκύψει 200 καταγγελίες σε πολίτες και άλλες 6 καταγγελίες σε υποστατικά. Τα 5 υποστατικά αφορούν την επαρχία Πάφου και το 1 στην επαρχία Λευκωσίας. Οι περισσότερες καταγγελίες αφορούν είτε τη μη χρήση μάσκας όσον αφορά τους πολίτες, αλλά και τη μη χρήση του κατάλληλου ή καθόλου μηνύματος, ώστε να μπορέσει οποιοδήποτε πρόσωπο δικαιολογημένα να εξελθεί τις κατοικίες του. Κύριε Ανδρέου, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ στην Offside on Air. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.